Λοιπόν, πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στις κομμένες σκηνές όμως. Πάμε στις κομμένες σκηνές, λοιπόν. Φυσικά. Δεν είναι τόσο spoiler. Και ας επιμένουν κάποιοι να γράφουν στα site ότι διεκδικώ την πρωτιά στα spoiler. Εγώ απλά διεκδικώ να λέω φίλοι μου παλιοί και συνεργάτες παλιοί ότι εδώ παίζω με χαρά ένα πρόγραμμα που παίζει ο σταθμός μου και όχι άλλου σταθμού και από εκεί μαθαίνω πληροφορίες. Μια αποχώρηση και λοιπόν. Κάπως έτσι ανανέωσε. Και κάπως έτσι ανανέωσε του χρόνου ο Βασίλης. Όχι, όχι, όχι. Τώρα ξέρουν αυτοί τι γράφουν. δεν παίρνω προγράμματα ξένων σταθμών εγώ για να κερδίζω νουμεράκια. Καταλαβαίνω λοιπόν τι λες, αλλά εμείς δεν στεκόμαστε σε πάμε αυτά. Πάμε πρώτα λοιπόν, να σας πω το spoiler. Κάνουμε focus στα δικά μας και μην ακούς πράγματα. Για πάμε. Πριν σας πω το spoiler, να δείτε τις κομμένες σκηνές. Εκεί έχει και ένα τσακωμό του Νίκου με την Άννα Μαρία. Τσακωμό. Καυγαδάκι. Τι. Δείτε τον και θα μου πείτε μετά τι είναι. Για δώσ' το, Φώτη. Μας έκανε καλό η συγκεκριμένη ήττα. Είναι καλό να γίνει και ένα ξεσκαρτάρισμα. Δεν πρέπει να χάσουμε αλεσίλια με τίποτα. Αλεσίλια. Θεωρώ ότι η Ανθή πρέπει να φύγει, οπότε θα πάρω το καλό από αυτή την ήττα. Ξεκίνησα να μάθει να σπάει καρύδες. Προχθές τώρα που έφυγε ο Περικλής, 1,5 μήνα τώρα που τη ζω, δεν έκανε τίποτα. Είναι μια παίκτρια η οποία έχει τεθεί στην ψήφο του κοινού 4 φορές. Ήταν και εγώ κατευθείαν 2. Περίμενε. Το κοινό τι θέλει. Οφείλω να στραφώ στα επόμενα μέλη. Ο James γενικά έχει αιμονή. Δηλαδή βλέπω ότι είχε αιμονή με εμάς τους 4 ναι, όταν ήμασταν κάτω και ψάχνει συνέχεια κάπου να εστιάσει κάποιο ναι, άτομο. Και τώρα, ας πούμε, έχει αιμονή με τον Άλεξ εδώ πέρα. Ο James φοβάται ξεκάθαρα τον Άλεξ, αυτό που ετοιμάζει ο Άλεξ να κάνει. Μπήκαν και τρεις καινούριες προσθήκες στην ομάδα. Όταν ήμασταν στους μαχητές, στην προηγούμενη ομάδα μου, όταν μιλάγαμε με τη Μαριαλένα, μας είχε εκφράσει και μας είχε πει για το Σάκη, για ένα Σάκη. Βλέπουμε το Σάκη και το Σάκη εγώ τυχαίνει να τον ξέρω. Οπότε ήξερα ότι τα έχανε με τη Μαριαλένα και τον βλέπω μέσα στο παιχνίδι. Και λέω πραγματικά τώρα θα γίνει χαμούλης. Έχω μιλήσει, το λέω και εκείνη τη στιγμή τι κάνεις, φωνάζεις. Μα ρωτάω κάτι και μου λες έχω μιλήσει. Τι έχεις μιλήσει, με ποιον έχεις μιλήσει, αυτό δεν κατάλαβα, τέλος πάντων. Ναι, αλλά φώναξε, okay, το θέμα. Αφού μου το εξήγησες. Ναι. Καταρχήν το είπες μη φάκι εσύ. Ναι, καταρχάς το είπες μη φάκι εκείνη τη στιγμή. Εγώ το είπα μη φάκι. Με ποιος εγώ το είπα. Ήταν μπροστά και πού είναι ο James. Ναι, και πολιτισμένα φέρθηκε εκείνη την ώρα. Ναι, φώναξε. Βάλεσε φωνές σε μένα πάλι και στο James. Και στο James. Γιατί και ο James και εγώ σου εξηγούσα. Οκ, τώρα τι να σου πω, έχεις δίκιο. Ναι, μπράβο, αυτό ήθελα. Το ξέρω, αλλιώς θα είχα γκρίνια.